ξημερώνοντα 12 Απριλίου του 2012 έγινε η μεγάλη καταστροφή. Έφυγαν οι εκκλησίες, έφυγαν τα πάντα. Ούτε καφενείο υπάρχει. Αν πάθηκε κανείς τίποτα, δεν μπορεί να πεθάνει. Δεν υπάρχει ούτε ένα ποτήρι νερό να του προσφέρει κανείς. Αυτή η καταστροφή που έγινε ήταν πρωτοφανές. Κούρασε το θέμα του χωριού μου, διότι έγινε κουραστικό πλέον. Ναι. Έγινε κουραστικό διότι περάσανε 2,5 χρόνια από το φαινόμενο που έγινε δημιουργηθεί με τις κατολιστήσεις και κανείς δεν έδειξε ενδιαφέρον για αυτό, τι θα γίνει αυτός ο κόσμος, πού θα μείνουν, τι θα κάνουν, απολύτως τίποτα. Αναμενόταν γιατί δεν έκαναν έργα. Από το 60 που έδειξε τα πρώτα ρήγματα, αναμένονταν ότι κάποια μέρα θα συμβεί το κακό να μου. Όταν αμφισβητείς ανθρώπους, γεωτεχνικούς, γεωλόγους, επιστήμονες και τότε σίγουρα κάτι θα γίνει καμιά φορά. Ναι. Μετά το 60 ξεκίνησε το χωριό αυτό για να... Τον καιρό που εγώ έφυγα για την Γερμανία δεν ήξερε κανείς ότι βουλιάζει αυτό το χωριό χωτές. Ναι. Τότε έδειξε κάτι ρήγματα αυτού πάνω. Τόσο είπαν τους κατοίκους από τον κεντρικό οικισμό να φύγουν, ναι, να πάνε να κτίσουν αλλού. Μετά άρχισαν οι γεωλόγοι και δίνανε άδειες μετά από 10 χρόνια. Μετά το 82 δίνανε όλοι άδειες εδώ πέρα. Δώσανε άδειες και φτιάξανε ξενώνα μέσα στο κέντρο του χωριού, το οποίο τώρα το βλέπτησε τι μοίρα είναι. Το θυμάστε πριν πώς ήτανε? Βεβαίως, αφού γεννήθηκα στο χωριό. Μεγάλωσα, εκκλησιάστηκα, έμαθα τα πρώτα γράμματα στο χωριό. Από εκεί που ξεκίνησε το φαινόμενο, 10-15 πόντους έχει διαμορφώθηκε. Ακόμα βουλιάζει δηλαδή. Ακόμα βουλιάζει. Πριν ασχολούνταν πολύ, είχαν και καλλιέργειες, είχαν πολλά μήλα το χωριό και φημισμένα. Όλη αυτή η περιοχή εδώ πάνω ήταν με μηλές, τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Λόγω της καθίζησης? Λόγω της καθολίσης ίσως, ναι.
12 Απριλίου, το ξημερών, τα 12 Απριλίου του 2012 έγινε η μεγάλη καταστροφή. Κάθεθεν ο απορώ οδηγούσαμε τα εξωτερικά νερά έξω στο μεγάλο ρέμα. Και ενώ ειδικά το 2011 δεν πήγε ούτε ένα μηχάνημα να οδηγεί στα νερά τα εξωτερικά. Τα βρόχινα νερά πήγαινε, ήταν και αυτά. Και τα υπόγεια νερά και έγινε αυτό που έγινε. Δεν μένει κανένα σε αυτόν τον οικισμό. Σε αυτό, εκεί μέσα, ο κεντρικό οικισμό πλέον δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να μείνουν. Δεν υπάρχει φωτισμό, δεν υπάρχει. Και δρόμοι και αυτοί είναι επικίνδυνοι τώρα με τις βροχές το χειμώνα. Δεν ξέρω με τι θα συμβεί, διότι δεν έγινε και τίποτα για να φύγουν να διώξουμε νερά. Να βγάζουμε μόνο τα νερά, να οδηγήσουμε τα νερά, τα εξωτερικά, τα βρόχαινα και τα υπόγεια αυτά που μπορούσαμε. Αυτά μα κάναμε και βούλεζε, δεν θα είχε κανείς παράπονο. Θα λέγαμε δόξα τω Θεώ που δεν σκοτώθηκε κανένας. Μόνο αυτό το πράγμα. Δεν έγινε τίποτα. Από όταν λέω ότι δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε τίποτα για τη σωτηρία. Ορίστε. Τώρα το σχολείο, το πέτρινο. Που είχαμε. Αυτός ήταν ο ξενώνας που φτιάξαμε για να φιλοξενούμε τους λίγους επισκέπτες που μας επισκέπτηκαν στο χωριό. Όλα είναι ακατοίκητα εδώ μέσα. Το δικό σας σπίτι καταρχάς πού βρίσκεται? Θα το δούμε τώρα σε λίγο. Όπως είναι το δικό μου σπίτι είναι και τα υπόλοιπα. Ξέρετε ότι μερικοί αυτός πληρώνει ενφιά για το σπίτι αυτό. Αλλά σε μερικού ήρθε ενφιά, σε πολλού από αυτού που είναι μέσα στο φαινόμενο εδώ. Το σπίτι σας είναι αυτό που βλέπω εδώ πίσω? Το σπίτι μου είναι τούτο μπροστά. Αυτό εδώ το 26 είναι. Ναι, ναι. Το σπίτι δικό μου ήταν περίπου εδώ πάνω. Εδώ και έφυγε όλο μαζί πάει κάτω. Μετακινήθηκαν που κατά άσπρωξε το πάτο, πολύ το βάρο. Τώρα δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν ούτε σημάδια. Έχει... Δεν γνωρίζεις τίποτα. Δεν μπορείς τώρα να καταλάβεις πώς ήταν. Εδώ είχε δρόμο. Περνούσε μπροστά στο σπίτι αυτού, πήγαινε αυτοκίνητο πιο πάνω από το σπίτι του Πέτρινο. Τώρα δεν πας ούτε με τα πόδια. Ένα πάει προς τα εκεί σπίτι, άλλο έρχεται προς τα εδώ. Δεν μπορούσα να βρω να βρει. Εδώ ξεκινούσε τον γκαράζ και στην Αϊπρική ήταν η αυλή μου. Κάτω ήταν ο κήπος που είχα, τα δέντρα και εδώ ήταν το σπίτι μου. Τα οποία τα έκανα τον καιρό που ήμουν στη Γερμανία. Ακόμα έφτιαχνα εδώ χωρίς να ξέρω τι φτιάχνω. Τι να κάνω. Τι δουλειά έκανα στη Γερμανία? Ήμουν από τους πιο φτωχούς Έλληνες που υπήρχαν στην Ελλάδα. Δεν είχα άλλο δρόμο να επιλέξω. Θα πήγαινα Γερμανία, Αυστραλία, Καναδά, όπου θα βρίσκα δρόμο εκείνη την εποχή. Έκανα τα τελευταία 10-12 χρόνια, ασχολήθηκα με δικές μου δουλειές στη Γερμανία. Και ήρθα να επαναπατρίστηκα να ζήσω εδώ πέρα. Εδώ όμως η τύχη ήταν αυτή που βλέπετε. Είχατε λίγα, φτιάξατε πολλά. Τι να κάνουμε. Και σας μείνανε λίγα. Δόξα τω Θεώ που είμαστε στην ζωή, δεν πειράζει να. Αρκεί να είμαστε καλά, να μην παίρνουμε τίποτε μαζί μου. Το παράπονο όμως ακόμα το λέω και θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Ήθελα να έβλεπα την πολιτεία να είναι μπροστά μας, να πει να συμπαρασταθεί σε άλλους που δεν έχουν να φάνε. Υπάρχουν ανθρώποι που δεν έχουν ούτε φως στο σπίτι τώρα. Έχουμε εδώ στο χωριό παραδείγματα τέτοια. Μένουν σε καλύβες. Ναι, μένουν σε καλύβα. Σε καλύβα και μαζί με τα ζώα. Υπάρχουν άλλα χειρότερα. Εγώ δεν μίλησα ποτέ για τον εαυτό μου. Εγώ έχω να πάρω τίποτε με αυτά που έχω φτωχικά. Πέθανε κι αυτός. Αυτός δεν θα πέθανε. Άσχεσαι, ψυχοχώρη, πήγε σε ένα πάρπατο να μείνει μέσα, μόλις πέρασε 3-4 μήνες, πέθανε. Πέθανε ο άλλος με το Πέτρο να πάνε, πρώτα δεν πρόλαβε το χαρίμα. Τώρα δεν ενδιαφέρει κανέναν από την πολιτεία για να αξιολογήσει, να γίνουν καταγραφές και να τον ζημιώνει και να ξέρουμε και ο καθένας τι θα γίνει. Εδώ δεν έχει έρθει κανείς να καταγράψει τις ζημιές σας? Τις ζημιές όχι, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει καταγραφές. Εδώ προσέχετε τα χαλίκια. Πόσος κόσμος έχει χάσει τα σπίτια του? Το χωριό έχει 300 οικογένειες τώρα. Το Ροποτό ήταν η κεφαλοχώρη απέναντι στα άλλα χωριά. Εδώ είναι η εκκλησία μας που εκκλησιαζόμασταν, το σχολείο μας, ο ξενώνας κλπ. Εδώ σημείο αναφορά σήμερα δεν έχουμε, όπως βλέπετε. Το μνημείο εκεί έχει εξαφανίστηκε κάτω. Thank you.
καφενείο που ήταν απέναντι από το σχολείο έχει φύγει, έχει εξαφανιστεί. Εδώ έχει ταβέρνα. Ταβέρνα από πάνω. Είχε κι άλλο καφενείο εδώ το οποίο δεν φαίνεται καθόλου. Υπήρχε πλατεία από κάτω που κάναμε εκδηλώσεις, υπήρχε. Δεν ήταν. Δεν μπορεί να το φανταστείς. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους πώς ήταν εδώ πέρα. Κυνήγοι πάνε τώρα και κάθε Σεπτέμβρη έχουν βγάζουν άδειες και πάνε για πουλιά, για γούρουνα, περισσότερο για γούρουνα τους δεν είναι. Εγώ με έβγαλε η πυροσβεστική από μέσα από το σπίτι μου, να φύγω μαζί με το σπίτι μου. Δεν θέλω να φύγω από το σπίτι. Ήρθε η πυροσβεστική από τα Τρίκαλα και με έβγαλε έξω. Ζημιά όλα αυτά νερά έγινε. Και είχε και υπόγεια νερά και τα εξωτερικά και έγινε αυτό που έγινε. Το χωριό έχει ρημώσει. Τα όνειρά μας που κάναμε πλέον έχουν απογοητευτήκαμε. Πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι ποτέ? Αν θέλει σε πολιτεία, αλλά και με τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα μας, τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτε. Δόξα τω Θεώ μόνο που δεν πάθαμε τίποτε και ελπίζω, την ελπίδα δεν πρέπει να τη χάνουμε. Ας ελπίσουμε.